Γνωστά τα παιχνιδάκια αυτά. Τώρα μην συνεχίζουμε έτσι. Κάτι θέλω να πω. Τελειώνει την ομιλία του ο εκπρόσωπος της κοινοβουλευτικής ομάδας του ΠΑΣΟΚ, ο πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, μέσα εδώ σε αυτή την αίθουσα, και του κάνετε ερωτήματα. Για να απαντήσει ξανά σε αυτά που είπε περιληπτικά στην ομιλία του, για μισή ώρα. Και θέλετε ξανά να απαντήσετε. Έχετε το λόγο μετά. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να ξεκινήσω από τη σημερινή επίθεση στα γραφεία του Real FM και της εφημερίδας Real News. Είναι απολύτως καταδικαστέα και αποτρόπαιη αυτή η πράξη και στρέφεται κυρίως ενάντια στους εργαζόμενους στα μέσα μαζικής ενημέρωσης και γι' αυτό έχουν την αμέριστη αλληλεγγύη μας. Ξεκινώντας την παρέμβασή μου στη σημερινή συζήτηση για το επίμαχο νομοσχέδιο, θέλω καταρχάς να καταγγείλω το γεγονός ότι με το άρθρο 296 και εντελώς ευνηδιαστικά βάζεται τα πανεπιστημιακά δάση του Περτουλίου Τρικάλων και του Ταξιάρχη Χαλκιδικής στο πιάτο των επιχειρηματικών ομίλων. Πρόκειται για δάση μοναδικής φυσικής ομορφιάς, για τα οποία εδώ και χρόνια ξέρουμε όλοι ότι τρέχουν τα σάλια, επιτρέψτε μου την έκφραση, των διαφόρων επενδυτών που τα βλέπουν ως φιλέτα. Σταματήστε αυτό το έγκλημα εδώ και τώρα. Αποσύρετε το συγκεκριμένο κατάπτυστο άρθρο, μαζί με άλλα βεβαίως που θα πω παρακάτω. Θα ήταν πραγματική έκπληξη, κυρίες και κύριοι, αν φέρνατε το νόμο προς συζήτηση με ανοιχτά πανεπιστήμια, για να μπορούν οι φοιτητές, οι πανεπιστημιακοί, οι εργαζόμενοι να συζητήσουν ουσιαστικά, ελεύθερα, μαζικά, πάνω στις προβλέψεις του νόμου. Πήρατε και εσείς μαθήματα από την προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, που κι αυτός έφερνε νόμους για την παιδεία ή τη Μεγάλη Εβδομάδα του Πάσχα ή στις 2 Αυγούστου. Εσείς που κόπτεστε τόσο πολύ για την αριστεία, αποκλείσατε από την Επιτροπή Μορφωτικών Υποθέσεων ανάμεσα σε άλλους συλλόγους, τους φοιτητικούς συλλόγους της ιατρικής που σας πρότεινε το ΚΚΕ, δηλαδή τους νέους που αύριο θα καλεστούν να στηρίξουν την υγεία του λαού μας, τους νέους που όταν βγαίνουν τα αποτελέσματα των πανελλαδικών εξετάσεων είναι οι πρώτοι των πρώτων, αφού γράφουν άριστα για 18, 19, 20 στις Πανελλήνιες. Δεν θέλετε να ακούσετε από αυτά τα άριστα παιδιά την άποψή τους για το νομοσχέδιό σας. Αυτά τα παιδιά δεν τα θέλετε, όπως δεν θέλετε και την γνώμη των πανεπιστημιακών, των εργαζομένων στα πανεπιστήμια, που δημόσια σας έχουν καλέσει να αποσύρετε το σχέδιο νόμου και να και εσείς κάνετε τους κουφούς. Τι θέλετε, μήπως τους περίφημους επιχειρηματικούς αγγέλους, τους business angels, όπως τους αποκαλείτε στο άρθρο 222. Μήπως μπερδευτήκατε λιγάκι από άλλο κεφάλαιο του νόμου που αφορά την Εκκλησία και μιλάτε για αγγέλους, ή μήπως έχετε τόσο απογειώσει την επιχειρηματικότητα ώστε να την θεοποιείτε κιόλας? Είναι σοβαρά πράγματα αυτά? Βέβαια, θα ήταν όντως έκπληξη αν δεν δίνατε με ψέματα την προσπάθειά σας να δώσετε τη χαριστική βολή στα πτυχία των πανεπιστημίων. Γιατί αυτό κάνετε και θα σας το αποδείξουμε. Δεν ντρέπεστε να φτάνετε στο σημείο να παρουσιάζετε αυτό το απαράδεκτο νομοσχέδιο ως σαν να είναι κάποια λαϊκή απέτηση. Στηρίζεστε σε κάτι δημοσκοπήσεις που πιο πολύ μοιάζουν με εκθέσεις ιδεών της κακιάς συμφοράς, που θα έπαιρναν κάτω από τη βάση ή στην καλύτερη περίπτωση μοιάζουν με εκείνες τις γελίες ερωτήσεις που κάνουν σε διάφορα καλλιστεία, κυρίως στην Αμερική, με την σως και ασφαλή απάντηση να είναι η παγκόσμια ειρήνη, την οποία ποθούν όλες οι διαγωνιζόμενες, ακόμα και όταν έχουν σπόνσορες εμπόρους πολεμικών όπλων. 1.300 νοικοκυριά, λέτε,
απάντησαν στο αν θέλουν να υπάρχουν κέντρα ψυχολογικής στήριξης για φοιτητές και πανεπιστημιακούς. Αλήθεια, αυτή είναι η ουσία του νόμου. Τον φέρατε για να φτιάξετε κάποια κέντρα ψυχολογικής υποστήριξης στα πανεπιστήμια? Σε λίγο θα φτάσετε να ρωτάτε αν συμφωνεί ο λαός μας ή άωματι να βρουν το φως τους. Είναι δυνατόν? Αυτά, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης, είναι αυτονόητα πράγματα. Γιατί δεν κάνετε μια δημοσκόπηση για τα μεγάλα προβλήματα που αφορούν τα πανεπιστήμια? Γιατί δεν ρωτάτε, για παράδειγμα, τη μεγάλη πλειοψηφία των φοιτητών, τους πανεπιστημιακούς, τους εργαζόμενους μέσα στα πανεπιστήμια, το λαό μας που κάνει θυσίες για να σπουδάσει τα παιδιά του τα εξής απλά πάνω κάτω? Θέλετε το παιδί σας να πάρει ένα πτυχίο σούπα χωρίς επαγγελματικά δικαιώματα? Θέλετε να απελευθερωθούν τα δίδακτρα στα μεταπτυχιακά και να πληρώνετε ένα σκασμό λεφτά? Θέλετε το κράτος να συνεχίζει να μειώνει τη χρηματοδότηση για τις φοιτητικές ανάγκες για να επιδοτεί αβέρτα εφοπλιστές ή να ξοδεύει 4 δισεκατομμύρια στο ΝΑΤΟ? Θέλετε να πληρώνετε νίκια στις εστίες? Θέλετε να διοικείτε το πανεπιστήμιο από μάνατζερς που θα κοιτάνε τους φοιτητές στην τσέπη? Μήπως θεωρείτε περισσότερο ότι σας κοροϊδεύουν για τα κέντρα ψυχολογικής στήριξης που εξαγγέλλονται, όταν, για παράδειγμα, στο Πάντιο Πανεπιστήμιο υπάρχει μόλις ένας ψυχολόγος για 10.000 φοιτητές? Θέλετε οι φοιτητές να μην έχουν κανένα δικαίωμα στη διεκδίκηση και να ενισχυθούν παραπέρα οι πελατειακές σχέσεις στην εκλογή των εκπροσώπων τους? Αφήστε λοιπόν τα μεγάλα λόγια, τις μεγάλες κουβέντες, τα ψέματα. Αυτά και άλλα σχετικά φέρνει το νομοσχέδιό σας, που είναι κομμένο και ραμμένο στις επιταγές της Ευρωπαϊκής Ένωσης για πτυχία χωρίς επαγγελματικό αντίκρισμα. Σε ένα πανεπιστήμιο που όλα θα πωλούνται και όλα θα αγοράζονται. Και σε αυτό πάλι παίρνετε τη σκυτάλη από το ΣΥΡΙΖΑ. Ναι, κυρίες και κύριοι του ΣΥΡΙΖΑ, εσείς δεν φέρατε γενίκευση διδάκτρων στα μεταπτυχιακά? Εσείς δεν φέρατε ρύθμιση για αναγνώριση πτυχίων κολεγίων? Εσείς δεν ιδρύσατε το πρώτο ξενόγλωσσο προπτυχιακό πρόγραμμα σπουδών με δίδακτρα? Εσείς μόλις πρόσφατα, διαστόματος κυρίου Τσίπρα, δεν είπατε ότι δεν έχει σημασία αν το πτυχίο έχει αντίκρισμα στην εργασία? Μιλάτε σοβαρά? Αν δεν είναι αυτό βούτυρο στο ψωμί της εργασιακής ζούγκλας των μεγάλων επιχειρήσεων, τότε τι είναι αυτό? Είστε και οι δύο, κυβέρνηση της Νέας Δημοκρατίας, ΣΥΡΙΖΑ, αλλά και το ΠΑΣΟΚ Κινάλ, στην ίδια αντιλαϊκή όχθη. Και ψάχνετε να βρείτε τρόπους για να θολώσετε τη μεγάλη εικόνα. Έφτασε ο Πρωθυπουργός να θέσει το ερώτημα με τη Βαριοπούλα ή με τη βιβλιοθήκη. Και το έλεγε αυτό την ίδια στιγμή που η βιβλιοθήκη στο Απιθύτα, στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, είχε πλημμυρίσει. Έχετε τέτοια αγάπη και ενδιαφέρον για τη βιβλιοθήκη και τα βιβλία, που στο άρθρο 285 βάζετε και κριτήρια για τη δωρεάν διανομή των συγγραμμάτων. Δηλαδή, για να έχουμε το καλό ερώτημα, τι κριτήρια ακριβώς? Μήπως είναι και εδώ οικονομικά κριτήρια αντίστοιχα με αυτά που υπάρχουν για τη συμμετοχή των φοιτητών στις φοιτητικές εστίες? Μήπως ανοίγει ο δρόμος για τη μη δωρεάν διανομή σε ένα μικρότερο ή μεγαλύτερο τμήμα φοιτητών? Τελικά θα βάλετε και εδώ εισοδηματικά κριτήρια. Μετά το Power Pass και το Fuel Pass θα έχουμε και το Book Pass. Δεν καταλάβατε καλά, κύριοι της κυβέρνησης. Ο λαός μας θα έχει πληρώσει ήδη ακριβά τα πανεπιστημιακά συγγράμματα. Πάρτε το πίσω και αυτό το κατάπτυστο άρθρο. Αλλά τι λέω, αφού αυτοί είστε. Και μας μιλάτε μάλιστα για παθογένειες των ελληνικών πανεπιστημίων. Και δεν μιλάτε πρώτα απ' όλα για τις δικές σας παθογένειες. Αλήθεια, θέλετε να μιλήσουμε για παθογένειες και για προβλήματα?
Οι λαϊκές οικογένειες που βάζουν συνεχώς και πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για να σπουδάσουν τα παιδιά τους, με τους νόμους που ψηφίσατε, κύριοι της Νέας Δημοκρατίας και του ΣΥΡΙΖΑ για το εξεταστικό, θέλει τουλάχιστον τα πτυχία που θα πάρουν τα παιδιά να δίνουν ουσιαστικά εφόδια για την εργασία. Να μην είναι το πτυχίο διαβατήριο για την ανεργία. Και αυτό σημαίνει το πτυχίο να παρέχει όλη την επιστημονική γνώση και ειδίκευση που χρειάζεται κάθε νέος και νέα για να εργαστεί στο επάγγελμά του. Να είναι η μόνη προϋπόθεση για να μπορεί να βρει δουλειά με δικαιώματα και όχι ακόμα ένα προσόν. Σε αυτή την αυτονόητη και λογική κοινωνική απέτηση δίνεται αρνητική απάντηση. Κάνετε λόγο για τα μαθησιακά προβλήματα και τα αποτελέσματα και τα προσόντα που αποκτώνται από την ολοκλήρωση του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών, λες και το πτυχίο είναι ένα ακόμα σεμινάριο, μια ακόμα πιστοποίηση. Ούτε λόγος για το δικαίωμα άσκησης του επαγγέλματος με την απόκτηση του πτυχίου, για κατοχυρωμένα επαγγελματικά δικαιώματα όλων των αποφύτων. Δεν καταλάβατε καλά, κυρίες και κύριοι της κυβέρνησης και εσείς του ΣΥΡΙΖΑ που έχετε ανοίξει τον ασκό του Αιώλου, από πού και ως πού κυριολεκτικά χιλιάδες φοιτητές των καθηγητικών σχολών δεν θα έχουν παιδαγωγική επάρκεια μέσα στο πτυχίο. Γιατί αυτό φέρνεται με το κατάπτυστο άρθρο 99. Είστε τελείως απαράδεκτοι και σας πληροφορούμε ότι δεν πρόκειται να περάσει έτσι αυτό. Έφαγε τα μούτρα της και η προηγούμενη κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ σε αυτό, αλλά μυαλό δεν βάζετε κυριολεκτικά και το εννοούμε. Σταματήστε να τρώτε παντεσπάνι σαν άλλες Μαρίες Αντουανέτες, μεταφορικά το λέμε, έτσι μην εξηγερθείτε, με τους διάφορους συνδετημόνες σας, τους ανθρώπους δηλαδή των μεγάλων επιχειρήσεων εννοούμε, που θέλετε να τους βάλετε ακόμα πιο βαθιά στα πανεπιστήμια και μάλιστα τους πρικίζετε και με 1 εκατομμύριο το χρόνο τον καθένα. Δηλαδή ο λαός μας θα πληρώνει 25 εκατομμύρια ευρώ το χρόνο για να πληρώνονται τα Golden Boys για να διοικούν τα πανεπιστήμια σαν επιχείρηση. Να αντιμετωπίζουν και να βλέπουν τις νέες και τους νέους της χώρας σαν πελάτες. Έλεος. Αυτές όμως είναι οι προτεραιότητές σας. Τα μόνα προβλήματα που εσείς θέλετε να λύσετε είναι αυτά που αφορούν κάποιες μεγάλες επιχειρήσεις. Δεν σας ενδιαφέρουν και τόσο τα προβλήματα της μεγάλης πλειοψηφίας του λαού μας, της πανεπιστημιακής κοινότητας συνολικά, ειδικά των φοιτητών. Τη στιγμή που στενάζει η νεολαία μέσα στα πανεπιστήμια, εσείς μπουκώνετε με ζεστό χρήμα οτιδήποτε έχει σχέση με το μεγάλο κεφάλαιο. Να που πήγαν και πάνε τα χρήματα για τα πανεπιστήμια από το ΕΣΠΑ τα τελευταία 2 χρόνια. 15 εκατομμύρια για δράσεις στήριξης της επιχειρηματικότητας, καινοτομίας και ορίμανσης. 20 εκατομμύρια ευρώ για ανάπτυξη ξενόγλωσσων προγραμμάτων σπουδών όταν τα ελληνόφωνα στενάζουν από τις ελλείψεις σε πόρους και υποδομές. Αλλά προφανώς εσείς από εκεί περιμένετε έσοδα, όπως οι επιχειρηματίες. Αυτά θα στηρίξετε και τα άλλα ας τα βγάλουν πέρα όπως. Θέλετε κι άλλα? Μόλις 8 εκατομμύρια ευρώ για υποτροφίες υποψηφίων διδακτόρων από το Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, αλλά 35 εκατομμύρια ευρώ από το Ταμείο Ανάκαμψης για βιομηχανικά διδακτορικά. Δηλαδή χρήμα που αντί να το πληρώνουν οι μεγάλες επιχειρήσεις για τα αποτελέσματα της έρευνας που θα καρποθούν, τα πληρώνουν οι λαοί της Ευρώπης και ο δικός μας στη συγκεκριμένη περίπτωση μέσα από το Ταμείο Ανάκαμψης. Να μεγαλώνει το ελληνικό κρατικό χρέος για να γεμίζετε τις τσέπες των μεγάλων επιχειρήσεων. Θέλετε λοιπόν να μιλήσουμε κι άλλο για παθογένειες? Όταν ξυπνάει ένας φοιτητής το πρωί για να πάει στη σχολή του, ανησυχεί αν θα βρει χώρο να καθίσει στην αίθουσα ή στο αμφιθέατρο. Ανησυχεί αν θα γίνουν φέτος τα εργαστήρια ή λόγω έλλειψης προσωπικού θα τα κάνουν και αυτά πάλι στον πίνακα. Ανησυχεί μήπως βασικά μαθήματα εξαφανιστούν από το πρόγραμμα σπουδών, όπως γίνεται κατά κόρον, λόγω της υποστελέχωσης.
ανησυχεί αν έφτιαξαν τη θέρμανση από πέρσι το Δεκέμβρη που χάλασε και αν υπάρχουν χρήματα για πετρέλαιο ή μήπως έχει βγει άγωνη διαδικασία προμήθειας γιατί η υποψήφια εταιρεία δεν βρήκε συμφέροντες στους όρους. Ανησυχεί αν θα έχουν καθαριστεί οι τουαλέτες ή μήπως δεν ολοκληρώθηκε πάλι ο διαγωνισμός λόγω της γνωστής και μη εξαιρεταίας μεγάλης γραφειοκρατίας του δημοσίου. Μα εκείνο το fast track που θα τα λύνατε τελικά ποιους αφορά? Ανησυχεί αν θα είναι ανοιχτό το εστιατόριο για να φάει το μεσημέρι ή μήπως πάλι δεν τα βρήκαν η διοίκηση και η εταιρεία σίτησης. Αναρωτιέται αν θα του φτάσουν για τον νίκη ή να βρει κανένα μεροκάματο, μπουφετζής ή τελιβαράς ή ό,τι άλλο για να τσοντάρει στη βοήθεια που παίρνει από το σπίτι για να τη βγάλει. Ανησυχεί αν οι δικοί του τα βγάζουν πέρα ή πρέπει με το που πέρασε στη σχολή να πιάσει δουλειά για να τους βοηθήσει. Βλέπετε είναι και ο μικρός του αδερφός που δίνει φέτος και χρειάζεται φροντιστήριο και ας καθυστερήσει έτσι και ένα-δυο χρόνια το πτυχίο. Κυρίες και κύριοι, ο φοιτητής που είναι και εστιακός και ξέρει σαν τα δάχτυλα του χεριού του τους χώρους του Πανεπιστημίου, κατηλημένους, ελεύθερους, κλειδωμένους, δεν έχει πρόβλημα με τα στέκια των φοιτητικών συλλόγων. Έχει πρόβλημα με το ίντερνετ που δεν δουλεύει και δεν μπορεί να κάνει την εργασία του. Έχει πρόβλημα με την ποιότητα του φαγητού στο εστιατόριο και με τα λεφτά που δεν του φτάνουν να φάει έξω. Έχει πρόβλημα με τη χωρίς συντήρηση, με τα χωρίς συντήρηση κτίρια που καταραίουν και τους σοφάδες που κρέμονται πάνω από το κρεβάτι του. Αν πάλι είναι υποψήφιος διδάκτορας, δεν τον καθυλώνουν ούτε τον εμποδίζουν οι συνελεύσεις και οι κινητοποιήσεις. Τον καθυλώνει το χαρτζιλίκι της υποτροφίας και ιδρώνει στη σκέψη του τι θα κάνει μετά. Μέχρι πότε θα μένει με τους δικούς του, 30 χρονών έφτασε και βάλε μήπως να τα παρατήσει και να βρει δουλειά μόνο με το βασικό πτυχίο, να μην το λένε και τεμπέλη, όπως οι παρατρεχάμενοι της κυβέρνησης με τα διάφορα δομημένα βιογραφικά. Δίνει καμιά απάντηση σε όλα αυτά ο νόμος πλαίσιο? Όχι και πάλι όχι. Πέρα βρέχει για σας. Οι φοιτητές που βλέπουν προς τα αφαιρέσεις μαθημάτων ανάλογα με την επάρκεια των καθηγητών πανεπιστημίου, ανάλογα με τις επιταγές της αγοράς, ανάλογα με τις αξιολογήσεις, ανάλογα με το πώς θα στριμωχτούν στην ανελαστική απέτηση για επιχειρηματικότητα στο κατά τα άλλα ευέλικτο πρόγραμμα, μόνο αρνητικές συνέπειες μπορούν να περιμένουν από αυτό το νόμο. Οι φοιτητές που έχουν ανάγκη να στηριχτούν για την επιλογή τους να σπουδάσουν ένα συγκεκριμένο επιστημονικό αντικείμενο που πρέπει να έχει και συγκεκριμένη επαγγελματική αποκατάσταση, μόνο ως ελευθερία επιλογών δεν βλέπουν τα πτυχία τους να εντάσσονται σε μια τριτοβάθμια σούπα που θα μετράει τα πτυχία με το κιλό των πιστωτικών μονάδων. Γιατί αυτή είναι η πραγματικότητα. Τελικά, οι φοιτητές και οι φοιτήτριες, αντί να επιλέγουν αντικείμενο σπουδών και επάγγελμα, θα παίζουν ρώσικη ρουλέτα, ελπίζοντας να επιλέξουν τα σωστά μαθήματα που ίσως τους εξασφαλίσουν μια προσωρινή θέση εργασίας, ιδάλλως θα τους χρεώνεται την ανεργία, την ετεροαπασχόληση, σαν ατομική ευθύνη. Έπαιξες και έχασες, θα του λέτε. Και μη μας μιλάτε περί ελευθερίας των φοιτητών να φτιάχνουν το πρόγραμμα σπουδών τους και να αποκτούν ευρύτερη μόρφωση. Ελευθερία για τις σπουδές είναι όλη η απαραίτητη γνώση να προσφέρεται στα πτυχία. Αν θέλετε λοιπόν να προσφέρετε επιλογές στους νέους, ας ξεκινήσετε με τα αναγκαία μαθήματα για να βρουν δουλειά οι νέοι που βγήκαν από τα προπτυχιακά προγράμματα. Αυτά τα μαθήματα που επιλέγετε να τα πουλάτε ακριβά σε μεταπτυχιακά προγράμματα ή σε σεμινάρια από τα ίδια τα πανεπιστήμια. Αυτά τα μαθήματα που εξαφανίστηκαν ως διαμαγείας γιατί πλέον δεν υπάρχουν καθηγητές να τα διδάξουν. Μας μιλάτε υποκριτικά για ελευθερία
για εσωτερικά Εράσμους και την ίδια στιγμή οι φοιτητές 94 τμήματων των ελληνικών πανεπιστημίων, δηλαδή το 25% του συνόλου, δεν μπορούν να πάρουν μετεγγραφή γιατί δεν υπάρχει αντίστοιχο τμήμα. Για ποια ευελιξία και ελευθερία επιλογών μιλάτε όταν δεν μπορείτε ούτε τις μετεγγραφές μεταξύ ομώνυμων τμήματων να διασφαλίσετε? Αν αυτό δεν είναι εγκλωβισμός των φοιτητών που τόσο στεναχωρεί την κυρία Υπουργό, τότε τι είναι? Και για να έχουμε καλό ερώτημα, ποιος θα καλύψει το κόστος για να μπορέσει ένας φοιτητής να σπουδάσει για ένα εξάμηνο σε άλλη πόλη? Με τα ενίκια να έχουν αυξηθεί κατά 20% την τελευταία μόνο πενταετία, τις φοιτητικές εστίες να μην επαρκούν, μήπως αλήθεια ήρθε η ώρα να διπλασιαστεί το φοιτητικό στεγαστικό επίδομα στα 2.000 ευρώ και να διευρυνθούν οι δικαιούχοι του μαζί με την έναρξη νέου προγράμματος για την ανέγερση φοιτητικών εστιών με ευθύνη του κράτους χωρίς ΔΙΤ και ενίκεια? Κυρίες και κύριοι, τι ακριβώς θέλετε να πείτε με το άρθρο 74 που λέει ότι το τμήμα κατανέμει τους φοιτητές στα διάφορα προγράμματα σπουδών του πρώτου κύκλου? Μήπως ανοίγετε τον δρόμο για πολλές ταχύτητες σπουδών εντός του ίδιου τμήματος? Δηλαδή θα μπαίνει ένας πρωτοετής σε ένα τμήμα και μετά ενδέχεται το τμήμα αυτό να τον τοποθετεί σε τριετές ή σε άσχετο πρόγραμμα από αυτό που ήθελε και δήλωσε στο μηχανογραφικό? Πού στοχεύει η ίδρυση τμήματων εφαρμοσμένων επιστημών και τεχνολογίας διάρκειας 7 εξαμήνων με το άρθρο 73 που αποτελεί επαναφορά των ΤΕΗ από την πίσω πόρτα, σε χειρότερη μάλιστα έκδοση, που είναι και πάγια επιδίωξη του ΣΕΒ? Ομολογείται πως στοχεύουν στην εκπαίδευση, στις εφαρμογές των επιστημών και όχι στην ίδια την επιστήμη. Φτιάχνετε χειριστές μηχανών και εφαρμογών που με τη σημερινή αλματώδη τεχνολογική ανάπτυξη θα απαξιώνονται πριν καν αποφοιτήσουν. Και από εδώ μέσα σας προειδοποιούμε. Μην τολμήσετε να παίξετε με τις σπουδές των φοιτητών, υποβαθμίζοντας υπάρχοντα πανεπιστημιακά τμήματα σε εφαρμοσμένων επιστημών. Λέτε μάλιστα ότι θέλετε έτσι να βοηθήσετε τους νέους να βρίσκουν δουλειά. Ρωτάμε εμείς, αν θέλετε πράγματι να βοηθήσετε τους αποφύτους να βρίσκουν δουλειά, γιατί προχωράτε σε τέτοιο κατακερματισμό των σπουδών? Γιατί αποδυναμώνετε το πτυχίο, δηλαδή το μόνο διαπραγματευτικό χαρτί που έχουν οι νέοι για την εργασία? Γιατί εξακολουθείτε να αφήνετε στον αέρα τα επαγγελματικά δικαιώματα των αποφύτων των ΑΤΕΗ και των τμήματων που ίδρυσε ο ΣΥΡΙΖΑ? Γιατί εξισώνεται τα πτυχία των ΑΕΗ με τα τριετή ιδιωτικά κολέγια? Θέλετε σύνδεση με την εργασία? Κάντε την πρακτική άσκηση οργανικό κομμάτι των προπτυχιακών σπουδών με την ευθύνη και εποπτεία του Ιδρύματος, με αποζημίωση στο ύψος του κατώτατου μισθού και πλήρη εργασιακά ασφαλιστικά δικαιώματα. Θέλετε διεπιστημονικά πτυχία επί της ουσίας και όχι όχημα για άλωση της επιστημονικής συγκρότησης των φοιτητών? Αναβαθμίστε και εξυγχρονίστε τις σπουδές έτσι ώστε οι νέες και οι νέοι να αποκτούν στέρεα επιστημονική γνώση του αντικειμένου τους που θα τους επιτρέπει να εμβαθύνουν, να παράγουν ερευνητικό έργο και νέα γνώση. Αλήθεια, για ποια συνεργασία επιστημών μιλάτε όταν με την πολιτική σας έχετε οδηγήσει τα πανεπιστήμια να ανταγωνίζονται μεταξύ τους με όρους επιχειρηματικής αρένας? Ο λαός μας και οι φοιτητές έχουν χορτάσει από αυτό το νοικοκύρεμα των πανεπιστημίων. Έχετε μετατρέψει τις νέες και τους νέους σε πειραματόζωα. Μπαίνουν σε ένα τμήμα και βγαίνουν από άλλο. Αυτό δεν είναι νοικοκύρεμα του ακαδημαϊκού χάρτη. Με το ίδιο επιχείρημα, από το 2011
και την τότε κυβέρνηση ΠΑΣΟΚ Νέας Δημοκρατίας Λάος μέχρι το 2018 και την κυβέρνηση ΣΥΡΙΖΑ-ΑΝΕΛ, χιλιάδες φοιτητές είδαν τις σπουδές και τα πτυχία τους να μένουν κυριολεκτικά στον αέρα. Όσο για το πιο σύντομο ανέκδοτο αυτό της αντιμετώπισης της διαπλοκής, υπενθυμίζουμε στην κυβέρνηση ότι αυτή δεν διαμορφώνεται μόνο στο έδαφος της οικογενειοκρατίας, αφού γύρω από τις δομές της επιχειρηματικής δράσης αναπτύσσεται ένα πολυπλόκαλμο σύστημα με σχέσεις πολιτικής και οικονομικής εξάρτησης και τροφοδότησης επιχειρηματιών και διδασκόντων. Αυτό είναι που τελικά οδηγεί και σε αλωτρίωση συνειδήσεων για να υποστηρίζουν, συντηρούν και γιγαντώνουν την επιχειρηματικότητα. Αυτό το πανεπιστήμιο είναι ξένο όμως στις ανάγκες των φοιτητών. Γι' αυτό δημιουργείται νέους, χειρότερους όρους διοίκησης, ακόμα πιο αντιδημοκρατικούς, με διορισμένους πριτάνης και μάνατζερ. Και θέλετε να κάνετε και τους φοιτητές συνενόχους ή τουλάχιστον θεατές στην πολιτική σας, με συμβούλια φοιτητών, παραμάγαζα των κυβερνήσεων και των διοικήσεων, με πειθαρχικά και ποινικοποίηση των αγώνων. Δεν πρόκειται να σας περάσει. Η πολιτική σας στην εκπαίδευση έχει γνωρίσει ήττες και θα συνεχίσει να γνωρίζει. Θέλατε να κλείσετε πανεπιστημιακά τμήματα. Τελικά, μετά από τις κινητοποιήσεις χιλιάδων φοιτητών, το πήρατε πίσω. Η πανεπιστημιακή αστυνομία ακόμα είναι στα αζήτητα. Έτσι στα χαρτιά θα μείνουν λοιπόν και μια σειρά ρυθμίσεις που φέρνετε τώρα, όπως η απόσπαση της παιδαγωγικής επάρκειας από το πτυχίο, όπως ο κόφτης στη διανομή δωρεάν συγγραμμάτων για τους φοιτητές, όπως η επιδίωξή σας να υπονομεύετε τους φοιτητικούς συλλόγους και άλλα πολλά. Το ξαναλέμε, δεν πρόκειται να σας περάσει και εξηγούμαστε για να μην παρεξηγούμαστε. Το δίκαιο και οι αγώνες των φοιτητών βρίσκει το δρόμο του. Η ανάδειξη, για παράδειγμα, της πανσπουδαστικής σε πρώτη δύναμη και το χαστούκι στην κυβερνητική παράταξη απέδειξε ότι οι φοιτητές ξέρουν ποια είναι η δύναμή τους και είναι αποφασισμένοι να την υπερασπιστούν. Η πρότασή σας για το Πανεπιστήμιο είναι σκουριασμένη και ξεπερασμένη από την ίδια την εξέλιξη των επιστημών. Είναι ξένη με τις ανάγκες της κοινωνίας. Εσείς και η κοινωνική τάξη που εκπροσωπείτε βρίσκεστε σήμερα στην ιστορική θέση που βρίσκονταν οι φεουδάρχες μιας άλλης προηγούμενης εποχής που έμπαιναν εμπόδιο στην ανάπτυξη της επιστήμης. Όμως η κοινωνική πρόοδος, το προοδευτικό και το καινοτόμο, όσα εμπόδια και να συναντά, τελικά είναι αυτό που προχωρά μπροστά. Και το Πανεπιστήμιο της Κοινωνικής Προόδου είναι αυτό που δίνει τελικά νέα πνοή και ορισμό στις κακοποιημένες έννοιες της εξωστρέφειας, της αξιολόγησης, της ελευθερίας. Γιατί απευθύνεται σε όλους και όλες και διαχέει τα αποτελέσματα της επιστημονικής έρευνας σε όλους και γι' αυτό τελικά αξιολογείται και γι' αυτό τελικά είναι πραγματικά ελεύθερο. Που σημαίνει ελεύθερο από τις δεσμεύσεις, τα μυστικά και τους πολέμους των εκμεταλλευτών των λαών, των κυφήνων δηλαδή. Κυρίες και κύριοι, εσείς που διαχειρίζεστε τις υποθέσεις του κεφαλαίου, σε όποιο αστικό κόμμα και αν ανήκετε, εδώ μέσα σας το λέμε ξεκάθαρα. Εσείς είστε με τη σύγχρονη ιερά εξέταση της εποχής που απαιτεί όρκους πίστης στην επιχειρηματικότητα. Εμείς είμαστε με την επιστήμη που έχει στόχο την απαλλαγή της ανθρωπότητας από το μόχθο και τη δυσδαιμονία. Είστε με το πανεπιστήμιο που συνδέεται με την κοινωνία μόνο εάν και εφόσον βγαίνουν κέρδη για τους λίγους. Είμαστε με το πανεπιστήμιο της επιστήμης και της έρευνας προς όφελος μόνο των πολλών. Είστε με το πανεπιστήμιο της καταστολής και του αυταρχισμού. Είμαστε με το πανεπιστήμιο της ουσιαστικής ακαδημαϊκής ελευθερίας, της συζήτησης και του προβληματισμού. Είστε με τα πτυχία διαβατήρια για την εργασιακή περιπλάνηση χωρίς δικαιώματα. Είμαστε με τα πτυχία που θα δίνουν
όλη τη γνώση που χρειάζεται για να εργαστούν οι νέες και οι νέοι δημιουργικά με αξιοπρέπεια από το μισθό τους. Είστε με την εκμετάλλευση και τη σύγχρονη ζούγκλα της αποστολής βιογραφικών μήπως και βρει κάποιος ή κάποια μια δουλειά. Είμαστε με την επιστημονική διεύθυνση της κοινωνίας εκείνης που θα έχει από την άξη την εκμετάλλευση, που θα αξιοποιεί τις γνώσεις όλων των νέων με σχέδιο για εξασφαλισμένη, σταθερή, μόνιμη δουλειά και ερευνητική εργασία. Είστε με την απόγνωση τελικά, είμαστε με τη γνώση. Περιττό να σας πούμε ποιος θα νικήσει τελικά. Άλλωστε, πάντα στην ιστορία, αργά ή γρήγορα, νικάει η επιστήμη, νικάει η πρόοδος, το μέλλον και όχι το παρελθόν και η κοινωνική καθυστέρηση που εκπροσωπείτε. Ευχαριστώ.